Λοιπόν, 11 και 10 εδώ στον Αστέρο 92. Καλή σας ημέρα σε όλους και όλες που ανοίξετε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είναι βέβαια η εκπομπή Μουσικές Καλημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή με τον Μιχάλη. Σήμερα βέβαια ιδιαίτερη χαρά και τιμή, γιατί έχω απέναντί μου τον κύριο Βασίλη Πομόνη, ο οποίος είναι βέβαια, όπως έχουμε καταλάβει τόσο καιρό, υπεύθυνος για όλες αυτές τις υπέροχες συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο του Αστέρα για το Φεστιβάλ Άνδρου. Κύριε Βασίλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη μου και φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξαναβρισκόμαστε και βέβαια, όπως ακούσατε από τον Μιχάλη, σχετικά με τις υπέροχες συνεντεύξεις, αν δεν ευλογήσουμε τα γένια μας και έχουμε και οι δύο, τι να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι πράγματι κάνουμε δουλειά εδώ στον Αστέρα, τουλάχιστον για το διαμέτρημα ενός σταθμού που θεωρείται μικρός, αλλά δεν είναι καθόλου, και για τη δουλειά που κάνει για το νησί ολόκληρο και για την περιφέρεια. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορούμε και προσφέρουμε αυτές τις συνεντεύξεις και την ευκαιρία στις ακροάτριες και στους ακροατές μας να έχουν την επαφή και την επικοινωνία με τους σημαντικότατους καλλιτέχνες που το Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί μας. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά, τύχη και ευτυχία που μπορούμε να μετέχουμε με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας μας σε αυτή την προσπάθεια. Και είναι και μεγάλη δουλειά που πάλι φέτος θα ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο μας Παντελή Βούλγαρη. Ο οποίος είναι στην άλλη πλευρά της γραμμής. Είναι στην άλλη πλευρά της γραμμής. Κύριε Παντελή Βούλγαρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και στους δύο συγχαρητήρια. Γιατί πραγματικά είναι καταπληκτική η δουλειά που κάνετε να μεταφέρετε μέσα από το ραδιόφωνο το πάθος μας, την αλήθεια μας, τον πολιτισμό, εν πάση περιπτώσει, αυτού του τόπου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό κάθε καλοκαίρι να έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο εκεί. Πριν απ' όλα, Παντελή μου, σε καλωσορίζουμε, αλλά σου μεταφέρουμε τις ευχές όλου του νησιού, πιστεύω, για χρόνια πολλά για τη γιορτή σου χθες. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ. Όλους ευχαριστώ. Να σε καλά. Και από σήμερα το βράδυ θα έχουμε τη χαρά να είσαι κοντά μας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως. Θέλουμε λοιπόν λίγο να μακουβεντιάσουμε. Καταρχήν, νομίζω ότι ξεκινάμε φέτο, ίσως ας μου επιτραπεί η έκφραση, με την πολυνίκη των συμμετοχών στο φεστιβάλ, την κυρία Καραμπέτη, που έρχεται για τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μαζί με τον Μανώλη τον Ιτσιά αποτελούν ένα καταπληκτικό δίδυμο μεταφοράς πολιτισμού μέσα από την ποίηση, τη μελοποιημένη ποίηση, που ήταν τυχεροί και οι δύο. Ο Μητσιάς τυχερός που συναντήθηκε με όλους τους μεγάλους και σπουδαίους συνθέτες και στιχουργούς, και την Καριοφυλιά που τον συνοδεύει και συνεργάζονται σε αυτή την προσπάθεια. Τους καλημερίζω και θα τους αγκαλιάσω μόλις έρθουν στην Άνδρο. Και εμείς θα τους μιλήσουμε σε λίγο. Και να είσαι καλά. Θες λίγο να μας μιλήσεις, δεν θέλω να σε κουράσω πολύ. Ναι. Να μας μιλήσεις λίγο γενικότερα, ας πούμε, για τον... Λοιπόν, ξεκινάω από το Μητσιά. Ναι. Γιατί έχω την τύχη να το γνωρίζω χρόνια και μπορώ να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ανεκτικός, αυθεντικός, άφθαρτος. Είναι και τυχερός, γιατί οι μεγάλοι συνθέτες από πολύ νέο τον επισήμαναν και του έδωσαν μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια, και αυτός μας τα χάρισε γενναιόδωρα με τις ερμηνείες του. Θυμάμαι όταν συνεργαστήκαμε στο Ηρώδιο για τη μουσική παράσταση Κιβωτός. Ναι, ναι. Όλοι είχαμε αγωνία, εκτός από το Μητσιά που έκρυβε το άγχος του. Αυτός στέκεται μπροστά στο κοινό και πρέπει να πάρει επάνω του πια την όρη προσπάθεια. Οι υπόλοιποι πίσω, δεξιά και αριστερά, και αυτός μπροστά, σε χιλιάδες μάτια. Είναι καταπληκτικός, είναι καταπληκτικός αφηγητής, είναι καταπληκτικός μελωδός και του χρωστάμε πάρα πολλά του Μανώλη. Την Καριοφυλιά δεν έχω δουλέψει μαζί του, τη λατρεύω, τη θεωρώ σπουδαία, και μακάρι να βρούμε τα κουράγια, κυρίως από μένα εξαρτάται, να τη συναντήσω κάποια στιγμή και στο πλατό. Αχ, κοίταξε, το περιμένουμε πολύ αυτό το πράγμα. Μήπως έχουμε ξανά την τύχη να κάνουμε ένα πέρασμα, Παντελή. Μακάρι. Τώρα, το ένα το φεστιβάλ έχει πάρα πολλές καταπληκτικές ευκαιρίες για τον κόσμο. Mm-hmm.
Είναι το πρόγραμμα, το έχετε εκεί, θα το ανακοινώσω. Ναι, όχι, το έχουμε το πρόγραμμα, δεν θέλουμε να σε κουράσουμε. Θέλουμε γενικότερα να μας πεις, το είδαμε ένα καταπληκτικό, εγώ θεωρώ ότι ίσως είναι από τα πιο καλύτερα και άρτια προετοιμασμένα, έτσι νομίζω. Και ενώψει μάλιστα και των συνθήκων, συγγνώμη σε διακόπτω, που είχαν προηγηθεί από κορονοϊούς μέχρι δυσκολίες, μέχρι. Νομίζω ότι έχετε κάνει μια εκπληκτική δουλειά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες που είναι, δεν είναι πολλοί, είναι πολύ λίγοι. Και κυρίως τα νέα παιδιά που έρχονται και βοηθάνε στις παραστάσεις. Και όλες τις αρχές που πραγματικά μας εξυπηρετούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Θα έχω σημειώσει λοιπόν για τον καταληφό, ναι, που τον ξέρω χρόνια. Αυτός είναι ένας εργάτης πραγματικά του θεάτρου και αθόρυβος, αν μου επιτρέπεις. Αθόρυβος. Και θυμάμαι στις Νύφες, μια ταινία που, ναι, ναι, από αυτές που κάναμε μαζί, ήταν τα 5 χρόνια, ήσυχες μέρες του Αυγούστου, το όλα είναι δρόμος. Και το θυμάμαι λοιπόν να ήρθε έτσι στο γραφείο και είχε μάθει τους διαλόγους στα αγγλικά για να μπει στην ατμόσφαιρα και να ελευθερωθεί. Mm-hmm. Και πραγματικά ήταν μια μοναδική στιγμή, εγώ καθισμένος σε ένα γραφείο και ο καταληφός να απαγγέλει όλους τους διαλόγους στα αγγλικά. Ο Ντάμιαν Λούις, που ήταν ο πρωταγωνιστής της ταινίας, mm-hmm, τον θαύμαζε και ήθελε να παίξουν μαζί στο θέατρο. Το είπε πολλές φορές τα χρόνια της πανδημίας και ποιητής, καλός ποιητής, αισθαντικός καταγραφέας επιθυμιών, αισθημάτων γενικά, με στίχους και με ωραίες εικόνες. Στο τέλος θα σας διαβάσω και ένα μικρό ποίημα του Δημήτρη. Μετά έχουμε τον Αλκίνο, τον Ιωαννίδη, mm-hmm, μιλάω για τις μουσικές παραστάσεις, ναι, στις ίσχυες μέρες του Αυγούστου, ήταν ένα υπέροχο ποιητικό Κυπριωτόπουλο που είχε ξεκινήσει για να γίνει ηθοποιός και κέρδισε το στοίχημα, βέβαια τραγουδάει, ο κόσμος λιώνει όταν τον παρακολουθεί. Στην ταινία έπαιξε μια μικρή σκηνή ενός σερβιτόρου και το θυμάμαι από τότε, και όταν το πρότεινα να έρθει στην Άνδρο πέταξε το σκούφο του. Λοιπόν, και νομίζω, συγγνώμη αν σε διακόπτω, είναι μόνος του Αλκίνος Ιωαννίδης, είναι μόνος του. Λοιπόν, επίσης ένας πολύ φίλος και ιδιαίτερα το ξέρω από 10 χρόνο παιδάκι είναι ο Μίλτος Ογκολέμας που μας έφτιαξε την Αφίσα. Ναι. Είναι ένας ήσυχος απλός εργατικός όπως όλοι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες. Κάθε χρόνο συνεργαζόμαστε με αληθινά καλούς ζωγράφους και φέτος ήρθε η σειρά του Μίλτου να φτιάξει την Αφίσα του φεστιβάλ και να ξανασυναντηθούμε, γιατί τον ξέρω από παιδάκι, είναι το παιδί που μεγάλωσε στη φυλακή και που έχω διηγηθεί την ιστορία των γονιών του. Μάλιστα. Στα 5 χρόνια. Αυτά, και με πολλή αγωνία περιμένω να έρθω το απόγευμα στην Άδρο και εμείς σε περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά, εκτός να τα πούμε κατηδίαν, αλλά περιμένουμε να σε δούμε να χαιρετάς την έναρξη πάλι του φεστιβάλ. Ευχαριστώ. Και έτσι εκ μέρους, αν θέλεις, όλων των ερασιτεχνών που είμαστε εδώ, εγώ θέλω να σου πω τις ευχαριστίες όλων μας για τα πολύ καλά λόγια που είπες για μας, όλους τους ερασιτέχνες, στην εκπομπή με την Ελένα Αρώνη στη δημόσια τηλεόραση. Είναι αλήθεια και πρέπει να υποστηριχθεί το ραδιόφωνο, πρέπει να υποστηριχθεί πολύ. Είμαστε κοντά σας λοιπόν. Και πραγματικά προσωπικές, αν θέλεις, έτσι, ευχαριστίες για την παράσταση του Ιδίποδα επί Κολωνό, δηλαδή θεωρώ ότι είναι από τις κορυφαίες στιγμές του αρχαίου δράματος, γιατί ναι, πραγματικά δείχνει την κατάληξη ενός ανθρώπου βασανισμένου που από πάρα πολλούς λόγους δηλαδή έχει φτάσει στην κατάσταση. Έχω διαλέξει λοιπόν ένα μικρό ποίημα του Δημήτρη του Καταληφού, ναι, ο οποίος έχει ξεκινήσει και είναι το τρίτο βιβλιαράκι του αυτό που μου έστειλε, mm-hmm, και είναι ένα μικρό ποίηματάκι που θέλω να σας το διαβάσω. Με πολύ έχω χαρά σας ακούμε, Παντελή μου. Το ποίημα έχει τίτλο «Λόγια». Γύρεψαν ένα τραπεζάκι ανάμεσα σε τόσα που ήταν γεμάτα. Βρήκαν ένα και επιτέλους ένα άλλο κάπως πιο ήσυχο και κάθισαν εκεί. Η μουσική ήταν δυνατή και η σερβιτόρα άργησε να φέρει τα ποτά. Εκείνοι όμως μιλούσαν, είχαν τόσα να πούν κάτω από τα φαναράκια, είχαν να πούν και άλλα τόσα, οι λέξεις να αναβλίζουν
όπως το νερό στο συντριβάνι, ασταμάτητα. Στο δεύτερο ποτό, πρόσωπα ξαναμένα, δεν έφταναν οι λέξεις, πόσες πια, δεν επαρκούσαν για να γνωριστούν. Μια αγκαλιά θα έλυνε το πρόβλημα. Μετά τους έφεραν και ένα σφινάκι, κερασμένο από το κατάστημα. Η σερβιτόρα έκλεισε τη μουσική, τα τραπεζάκια άδειασαν, τα φαναράκια θα έσβηναν σε λίγο. Είχε πιάσει ένας αέρας που τα λύκνιζε, συνωμοτούσαν όλα σε ψιθύρισμα. Θα έλεγες σε ένα είδος προτροπής. Αφήστε πια τα λόγια, άντε φιληθείτε, έχουμε και να κοιμηθούμε ρε παιδιά. Αυτό είναι. Παντελή μου, να σε καλά. Λοιπόν. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα αισθαντικό, όπως είναι και ο ίδιος ο Δημήτρης Καταληφός. Να σε καλά. Με πολύ χαρά περιμένουμε. Καλό ταξίδι να έχεις σήμερα. Ευχαριστώ που θα έρχεσαι. Ευχαριστώ. Και με πολύ χαρά θα τα πούμε. Και στους ακροατές όλους, να είναι όλοι καλά. Σε σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή μου. Και όπου μας ακούν. Να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Yeah. Yeah.